Πολλά χρόνια πριν, ίδια εποχή, μία άνοιξη, αλλά όχι η ίδιο μέρος. Στέκομαι με τη μητέρα μου στο γαλλικό Ινστιτούτο στην Οδό Σίνα, περιμένοντας να καταθέσω την αίτησή μου για να γραφτώ στο Πανεπιστήμιο της Ορβόνης να σπουδάσω ιστορία της τέχνης. Και τι είπαμε, θα σπουδάσεις εκεί η Βενετία, πόσα χρόνια θα κάτσεις, τρία, γιατί το ένα το έχω ήδη τελειώσει εδώ. Τρία, μα εσύ ξέρει άψογα γαλλικά. Τι να πάει να κάνει τρία χρόνια εκεί. Απαπαπαπα. Δεν συμφωνώ να φύγουμε. Έπεσε μία από τι εκοφαντικότερε σιωπέ που σηματοδότησαν τη ζωή μου και αυτά που κάνω τα τελευταία 35 χρόνια. Θύμωσα τόσο πολύ, αλλά παράλληλα δεν το έβαλα και κάτω. Αποφάσισα να μην δώσω στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, αυτό που έβαλα σαν σκοπό τότε ήταν να βρω χρήματα προκειμένου να μην εξαρτώνται αυτά που θα κάνω από τις των άλλων. Όσο και αν υποτίθεται με αγαπούσαν. Με τα χρόνια όμως κατάλαβα ότι δεν κερδίζεις την ανεξαρτησία σου επειδή και καλά κερδίζεις χρήματα. Φυσικά και τα χρήματα είναι απαραίτητα είτε σε κρίση είτε όχι γιατί χρειάζεται να έχεις και κάπου να μείνεις και κάτι να φορέσεις και κάτι να φας αλλά δεν μπορεί να είναι αυτός ο γνώμονά σου και πρέπει πάντοτε να ξέρεις ότι τα χρήματα έχουν αυτό που λέμε πολύ ελληνικά «more is never enough» με αυτά και το κατάλαβα και εγώ, γιατί αν στηρίζεσαι μόνο εκεί, ευτυχία δεν έρχεται. Και γιατί τα λέω όλα αυτά σήμερα. Μα γιατί μετά από τόσα χρόνια παραμένουν οι άνθρωποι να ρωτάνε και να αγωνιούν τι να κάνω, πόσα λεφτά να βγάζω, ποια θέση θα μου δώσει αυτό τον τρόπο ζωής που θα ήθελα. Και εγώ, έχοντας τόσα χρόνια όσο στον χώρο του επιχειρήν, σε διάφορες βαθμίδες και σε διάφορους χώρους, εκ των οποίων τα τελευταία 15 σε μια εταιρεία ηγέτη στον χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, ασχολήθηκα πολύ με την επαγγελματική σταδιοδρομία και κατάλαβα ότι η απάντηση στο τι να κάνω και στο πώς αναβγάζω δεν είναι καν σωστή ερώτηση. Η απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις είναι πρώτα μάθε ποιος θέλεις να είσαι, τι σου αρέσει, ποιος είσαι. Είμαι, κάνω, έχω. Δεν μπορεί να έρθει αλλιώς η επιτυχία που ψάχνει όλος ο κόσμος. Στον κόσμο που ζούμε, έχουμε και κάποιες παραμέτρους έξτρα τώρα, οι οποίες διαφοροποιούν και τροποποιούν κατά πολύ τη συμπεριφορά μας όπως την είχαμε συνηθίσει. Ζούμε σε ένα κόσμο που δεν υπάρχουν σύνορα, ούτε στο εμπόριο, ούτε στη γνώση, ούτε στην τεχνολογία, ούτε στην πολιτική, ούτε στην κουλτούρα. Ζούμε σε έναν κόσμο που έχουμε περισσότερους ανθρώπους πάνω από 65 χρονών, μέσα σε τρία χρόνια αυτοί θα είναι περισσότεροι, από όσους έχουμε κάτω από 15. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα και για την οικονομία και για την αγορά εργασίας. Και ζούμε σε έναν κόσμο όπου η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά αφορά ένα καινούριο συνδυασμό, ένα σύστημα, όπου η ψηφιακή, η βιολογική και η φυσική τεχνολογία συνδέονται και συνδυάζουν και δεν προκαλούν μόνο ταχύτερους ρυθμούς ή καινούργια πράγματα, αλλάζουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε και δρούμε. Στην ουσία, αλλάζουν εμάς. Παρατηρούμε συνέχεια περιοδικά έγκριτα να μιλάνε για αλλαγή συμπεριφορών και αλλαγή στάσεων και lifestyle σε έναν VUCA world, αυτός ο κόσμος, ο VUCA World ελληνικά, είναι ένας κόσμος μάπα. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Σημαίνει δηλαδή ότι ζούμε σε έναν κόσμο μεταβλητό που αλλάζει συνέχεια. Το ξέραμε ότι τα πάντα ρί, αλλά όχι με τέτοιους ρυθμούς, οι οποίοι τροποποιούν τη ζωή μας, τροποποιούν τις προσδοκίες από τη ζωή μας. Ξέρουμε και περιμένουμε ότι μέσα σε λίγα χρόνια, πάνω από το 50% των δουλειών που κάνουμε σήμερα θα έχουν αντικατασταθεί από τα ρομπότ. Πολλοί μιλάνε και για γάμο μεταξύ ρομπότ και ανθρώπων. Έχουμε να το δούμε. Ευτυχώς οι περισσότερες από αυτές τις δουλειές είναι αυτές που είναι επαναλαμβανόμενες γιατί τα ρομπότ δεν βαριούνται και δεν κάνουν και λάθη, αλλά είναι και οι χαμηλότερα αμοιβόμενες ζούμε σε έναν κόσμο αβέβαιο, όπου τίποτα από τα δεδομένα και τα κεκτημένα που είχαμε μέχρι σήμερα, είτε αυτά ήταν συντάξεις, είτε προσδόκιμα χρόνια εργασιακού βίου, είτε σπουδές και μετά ε, σπουδές, δουλειά, σύνταξη, είτε δάνεια, είτε διακοποδάνεια, δεν ισχύουν. Ζούμε σε έναν κόσμο πολύπλοκο, λόγω της αλληλεπίδρασης πολλών μεταβλητών και της ευκολίας με την οποία έχουμε την πληροφόρηση, που συνθέτουν δύσκολα προβλήματα και περίπλοκα, τα οποία είναι αδύνατο να λύσουμε με παλιές λύσεις, είναι αδύνατο να λύσουμε μία λύση για όλα τα προβλήματα, σε έναν κόσμο που είναι ομιχλώδης, είναι ασαφής και κανείς ποτέ δεν ξέρει τι θα του προκύψει αύριο να κάνει, είτε σε δουλειά, είτε στην ίδια του τη ζωή, την υπόλοιπη, γιατί και η δουλειά κομμάτι της ζωής μας είναι. Μα θα μου πείτε τώρα ήρθες εδώ για να μας μιλήσεις για αυτό τον μάπα κόσμο. Είναι τόσο χάλια, δεν υπάρχει κάτι καλό. Φυσικά και υπάρχει κάτι καλό. Αυτός ο μάπα κόσμος δημιουργεί και ευκαιρίες. Πρώτη και κύρια ευκαιρία είναι ότι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικές δουλειές και οι καινούριε δουλειές αφορούν τη χρησιμοποίηση και την αξιοποίηση της συναισθηματική μας νοημοσύνης, κάτι που ζητιέται πάρα πολύ από τις επιχειρήσεις, διότι πλέον έχουμε ξεπεράσει την παλιά εννοούμενη βιομηχανική επανάσταση και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το human to human, άνθρωποι προς άνθρωπο. Και αυτό είναι κάτι που τα ρομπότ δεν μπορούν να αντικαταστήσουν. Επίση, η τεχνολογία μας δίνει με πάρα πολύ φθηνό τρόπο πρόσβαση όχι μόνο στην πληροφόρηση τη γενικότερη, όχι μόνο στην πληροφόρηση του τι γίνεται στην αγορά εργασίας και ποιον εργοδότη να επιλέξω, αλλά και πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην πιστοποίηση αυτών που εγώ πιστεύω ότι μ' αρέσουν και θα καθίσω να τα μάθω. Επίσης, η τεχνολογία αυτή μας δίνει την ευκαιρία να μπορούμε να δουλέψουμε από διαφορετικούς χώρους, χωρίς να είμαστε αναγκαστικά παρόντες σε έναν εργοδότη στο ίδιο μέρος πάντοτε, δημιουργώντας έτσι καινούργια μορφές απασχόλησης, καινούργια μοντέλα εργασίας, τα οποία στηρίζονται στη συνεργασία και στην εμπιστοσύνη. Έχει ακόμα ένα καλό, ότι όλος αυτός ο κόσμος, για, ε, όλος αυτός ο καινούργιος κόσμος, αυτή η καινούργια πραγματικότητα αφορά όλους μας όλοι μας πρέπει να αλλάξουμε ή να προσαρμόσουμε την νοοτροπία μας, προκειμένου τις συμπεριφορές μας, προκειμένου να εξελιχθούμε και να επιβιώσουμε μαζί του επιτυχημένα. Είτε είμαστε νέοι εκτός αγοράς εργασίας, είτε είμαστε μεγαλύτεροι εντός, είτε είμαστε αρκετά μεγαλύτεροι και κινδυνεύουμε να φύγουμε και να μην ξαναμπούμε. Μας αφορά όλους. Αλλά πόσο εύκολο είναι να αλλάξουμε όλη νοοτροπία. Τι πρέπει να κάνουμε. Ένα πανάρχαιο επίσης, Αιγυπτίων και Αρχαίων Ελλήνων, γνώθης αυτών. Αν δεν μπορώ να κατανοήσω ποιος είμαι πραγματικά, πώς να αλλάξω, ποιο πράγμα να αλλάξω. Συνήθως τότε λέω να αλλάξω δίπλα. Πώς όμως αναγνωρίζω το ποιο είμαι. Πάρα πολύ απλά, αυτό που στις επιχειρήσεις λέμε «σουότ-ανάλυσης». Πρώτον, καταλαβαίνω τα δυνατά μου σημεία, «my strengths» εξού και το «σουότ». Αυτά τα δυνατά μου σημεία είναι στα οποία θα εστιάσω για να γίνω ακόμα καλύτερος και να βελτιωθώ. Βεβαίως, μαθαίνω ποια είναι τα αδύνατά μου σημεία, όχι για να προσπαθήσω να γίνω καλύτερη εκεί και να αποθαρρύνομαι, να τα αναγνωρίσω και να, να τα παραδεχτώ, αλλά να μην με σταματήσουν, ούτε να τα χρησιμοποιήσω ως άλοθη, ότι επειδή εγώ είμαι κοντή δεν έγινα αεροσυνοδός. Δεν έγινα για ένα εκατομμύριο άλλους λόγους. Μέσα στο περιβάλλον που ζω, πρέπει να αναγνωρίζω και να ανοιχνεύω και να αναζητώ συνέχεια τις ευκαιρίες που είναι δίπλα μου και γύρω μου και επειδή όλα αλλάζουν, αλλάζουν και αυτές, για να τις αξιοποιήσω. Και φυσικά, να είμαι πάντοτε ενεγρηγόρση για να αντιλαμβάνομαι τις απειλές και τους κινδύνους ή τα τους μεταβαλλόμενους νόμους, τα με τις μεταβαλλόμενες συμπεριφορές, αλλά αυτοί οι κίνδυνοι να μην με σταματήσουν, να μην τους θεωρήσω εμπόδια. Αντιλαμβάνομαι, λοιπόν, ότι η αυτογνωσία είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, το οποίο και στις επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα συνέχεια να ξέρουν αυτά που παράγουν, αν, που, αν ζητιούνται στην αγορά και έτσι να προσαρμόζονται, έτσι και σε μένα μου δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσω τη διαφορετικότητά μου και σε σχέση με το τι ζητιέται στο περιβάλλον, να δω πώς αυτή η διαφορετικότητά μου θα μετατραπεί σε προστιθέμενη αξία για τους γύρω μου. Και μετά από αυτό, αφού το καταλάβω και εδώ που βρίσκομαι, πρέπει να φτιάξω ένα πλάνο για το πού θέλω να πάω, με συγκεκριμένους στόχους και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ώστε να έρχεται και το τέρας του πανικού και να με σπρώχνει να το κάνω. Και ξεκινώ. Μαγνητικός μου βοράς είναι οι αρχές μου. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο, όπως αδιαφυσβήτητος είναι και ο βοράς στην πηξίδα οι αρχές μου, οι αξίες μου, αυτές με καθοδηγούν. Και επίσης, παρόλο που τα βήματα που έχω να κάνω σε αυτό το σχεδιασμό είναι ξεκάθαρα, όπως θα τα πούμε, εάν δεν τα αντιμετωπίσω με σοβαρότητα και με ειλικρίνεια απέναντι στον εαυτό μου, δεν θα έχουν καμία αποτελεσματικότητα. Ξεκινώ. Πρώτο και κύριο είναι να αντιμετωπίσω τα στερεότυπα. Ακούσαμε αρκετά σήμερα γι' αυτά, συνήθως δεν τα αντιλαμβανόμαστε, μας στυλίγουν σαν αόρατα δίχτυα, γιατί τα έχουμε συνηθίσει στην καθημερινότητά μας. Τα αντιμετωπίζω, τα καταλαβαίνω, τα αποδομώ. Είναι άραγε όλοι οι εργαζόμενοι, ανυπάκοοι, χωρίς πρωτοβουλία, περιμένουν να έρθει μόνο η μέρα της πληρωμής. Ή είναι κάποιοι εργαζόμενοι έτσι και μάλλον ταιριάζουν στους εργοδότες που θεωρούν τους εργαζόμενους ως αναλώσιμα. Και από την άλλη μεριά, όλοι οι εργοδότες θέλουν να με και να με κρατήσουν εκεί κάτω χωρίς να με αναπτύξουν μόνο για να βγάζω φωτοτυπίες. Μάλλον εξαρτάται από εμάς ποιους εργοδότες θα βρούμε και νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε τους εργοδότες που μας ταιριάζουν. Θυμόμαστε ότι ταλέντο δεν είναι ο άνθρωπος που έχει πολλά πτυχία και μεταπτυχιακά. Ταλέντο είναι ο κατάλληλο εργαζόμενο στην κατάλληλη θέση, τη σωστή στιγμή με τη σωστή αμοιβή. Διατηρώ την πειθαρχία μου σε αυτό το πλάνο που εγώ αποφάσισα, εγώ έγραψα και καταλαβαίνω ότι από αυτά τα μικρά πράγματα που θα κάνω κάθε μέρα θα με κάνουν ικανό να το πραγματοποιήσω και να μην μείνει ένα το στη φαντασία μου και γίνει ουτοπία. Μένω ανεπηρέαστος από τις φωνές, τις μικρές ή τις σιωπές ή τις ψιθύρους που έχω συνηθίσει να ακούω από την οικογένειά μου και από τους κοντινούς ή τους κοντινούς φίλους. Το έκανε και ο θείο αυτό και δεν τα κατάφερε και είδε ο Νικολάκης, δεν ακούω, ακούσε αυτή και πήγε εκεί και τα Ανεπηρέαστος είναι η ζωή μου. Αυτές οι φωνές νομίζουν ότι μου προσφέρουν κάτι, αλλά εγώ ακούω τον εαυτό μου για να μην ρίξω και τα λάθη σε κανέναν άλλον. Και βέβαια, δρώ. Διότι αν όλα αυτά που λέω δεν τα πραγματοποιήσω, θα είμαι ακόμα ένας που φοβάται μην του κλέψουν τις ιδέες. Ε, λοιπόν, δεν έχουμε έλλειψη ιδεών. Έχουμε έλλειψη από συστηματικά και οργανωμένα πλάνα. Και βέβαια, μαθαίνω τι σημαίνει να λειτουργώ με ευελιξία. Ευέλικτος δεν είμαι επειδή έχω ένα κειμενόμενο ωράριο ή έχω ένα-δυο εργοδότες ή είμαι freelancer. Αυτό ήταν παλιά. Σήμερα που ο ανταγωνιστής της UPS και όλων των μεταφορικών εταιριών είναι ποιος, Είναι το 3D printer, αυτός είναι ο ανταγωνιστής, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι δεν έχει σημασία η παρουσία μου. Σημασία σε αυτόν τον ανταγωνιστικό κόσμο που θέλουμε να έχουμε καλύτερη θέση ως άτομα και ως Ελλάδα, είναι η προστιθέμενη αξία. Μαθαίνω να λειτουργώ με ευελιξία σημαίνει ότι είμαι ανοιχτό στα καινούργια πράγματα, μαθαίνω να ακούω, προσπαθώ να βρω τρόπους και να κάνω το στόχο μου, τον οποίο τον έχω επιλέξει και δεν απογοητεύομαι να βρω τρόπους διαφορετικούς, που χωρίς να απογοητεύομαι θα βρω εναλλακτικούς τρόπους για να τον φτάσω, λέει ότι ο αναλφάβητος του 21ου αιώνα είναι αυτός που δεν καταφέρνει να καταλάβει πώς μαθαίνει, να τα ξεχάσει αυτά που έμαθε, για να μπορεί να ξαναμάθει καινούρια. Αυτό σημαίνει ευέλικτος. Στον κόσμο που ζούμε είναι βέβαιο ότι όλα αλλάζουν. Και αυτό είναι το καλό, γιατί μαζί με όλα που αλλάζουν, αλλάζω κι εγώ. Σε αυτόν τον κόσμο, λοιπόν, που όλα αλλάζουν και αλλάζω κι εγώ, αντιλαμβάνομαι ότι στην αλυσίδα βελτίωσης του εαυτού μου πρέπει να κυριαρχεί η αυτοκριτική και η ενδοσκόπηση. Αν κυριαρχεί, θα κυριαρχεί και η ανάπτυξη του εαυτού μου. Σε αυτόν τον κόσμο που όλα αλλάζουν, αντιλαμβάνομαι ότι ευτυχία δεν είναι να βρω μια δουλειά που έχει τόση ανεργία. Ευτυχία και επιτυχία είναι να βρω τη δουλειά που συνάδει με αυτά που με κάνουν ευτυχισμένο. Διότι ευτυχισμένοι άνθρωποι γίνονται και επιτυχημένοι πάντα. Το αντίθετο δεν συμβαίνει. Θα έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει να κρατήσουμε την πηξίδα της ζωής μας σταθερή, ώστε να αφήσουμε να κινηθεί ο δίσκος ελεύθερα προς το μαγνητικό μας βόρα, που δεν είναι άλλος από τις αξίες μας, και να ξεκινήσουμε το ταξίδι προς τα εκεί που επιθυμούμε, αλλά και μας αξίζει. Ευχαριστώ πολύ.